Γεια σας φίλοι του Ξένης Flavors. Σήμερα θα δούμε 10 φυτά που θα δημιουργήσουν στο κήπο σας ένα καταπράσινο τροπικό κήπο. Όσο βλέπετε το βίντεο, κάντε τη δωρεάν εγγραφή σας στο κανάλι μου, ενισχύοντας την προσπάθειά μου για γνώση, πατήστε like και κοινοποιήστε το βίντεο. Νούμερο 1. Στρελίτζια. Γνωστή και ως ο παράδεισος των πουλιών, είναι ένα εντυπωσιακό φυτό που οφείλει το όνομά του στην εκλεπτισμένη ομοιότητα των ανθέων του με ένα πολύχρωμο πουλί που ετοιμάζεται για πτήση. Είναι ένα φυτό που κατάγεται από τη Νότια Αφρική και είναι πασίγνωστο για τα μεγάλα σκληρά φύλλα του που μπορούν να φτάσουν και τα 3 μέτρα σε μήκος στο φυσικό του περιβάλλον. Τα φύλλα αυτά είναι με ένα βαθύ πράσινο χρώμα, με ένα λαμπερό φινίρισμα και με έντονες κάθετες αυλακώσεις. Αγαπά το άφθονο φυσικό φως, αλλά όχι το άμεσο που μπορεί να κάψει τα φύλλα της. Ένας φωτεινός χώρος με έμεσο φως είναι ιδανικός. Προτιμά τακτικό πότισμα, αλλά με καλή στράγγιση για να μην σαπίζουν οι ρίζες. Είναι καλό να αφήνετε το έδαφος να στεγνώσει ελαφρώς μεταξύ των ποτισμάτων. Αν και αντέχει σε ποικίλες συνθήκες υγρασίας, προτιμά υψηλότερα επίπεδα υγρασίας. Ειδικά κατά τους θερμότερους μήνες μπορεί να ωφεληθεί από το ψέκασμα των φύλων της. Ευδοκιμεί σε θερμοκρασίες μεταξύ 18 με 24 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να αποφεύγονται τα ρεύματα αέρα και οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής περίοδου, την άνοιξη και το καλοκαίρι, μπορεί να ωφεληθεί από την προσθήκη ήπιου λιπάσματος. Καθώς μεγαλώνει, μπορεί να χρειαστεί μεταφύτευση σε μεγαλύτερο δοχείο για να στηρίξει την αυξανόμενη ρίζα της. Είναι όμως πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι οι σπόροι και τα φύλλα της μπορεί να είναι τοξικά εάν καταναλωθούν, γι' αυτό πρέπει να τοποθετείτε μακριά από κατοικίδια και μικρά παιδιά. Κατά τους χειμερινούς μήνες μπορεί να γίνει πότισμα με 2 λίτρα νερό και 9 ml αλγατρών κάθε 20 ημέρες. Κατά τους μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού, κάθε 15 ημέρες πότισμα με 2 λίτρα νερό και 9 ml αλγατρών σύφο είναι ένα λίπασμα, το οποίο είναι για πράσινα φυτά. Νούμερο 2. Ανθούριο ή αλλιώς φλαμίγκο. Είναι ένα ακόμα εξαιρετικά δημοφιλές σπόδες και ριζωματώδες ανθόφυτο. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του φυτού είναι τα ιδιαίτερης ομορφιάς μεγάλα και στριπνά άνθη του που δημιουργούν σπάθη με τον προεξέχοντα και μεγάλου μήκους σπάδικα. Το χρώμα που διακινείται περισσότερο είναι το κόκκινο, ενώ υπάρχουν ανθούρια με ροζ, μοβ, πορφυρά καθώς και λευκά λουλούδια. Εκτός από τα λουλούδια του φυτού και τα φύλλα του έχουν διακοσμητική αξία καθώς είναι ευμεγέθη, δερματώδη, με έντονο πράσινο χρώμα και βελοειδέ σχήμα. Το ανθούριο χρησιμοποιείται είτε ως κομμένο άνθος είτε ως φυτό εσωτερικών χώρων. Στη δεύτερη περίπτωση αξιοποιείται σε θέσεις φωτεινές αλλά χωρίς άμεση επαφή με τον ήλιο, ενώ λειτουργεί και ως φυσικός καθαριστής μερικών από τις πιο τοξικές ουσίες του αέρα. Κάποιες σύντομες πληροφορίες για το ανθούριο είναι ότι το φύλλωμά του είναι ηθαλές, το ύψος του μπορεί να φτάσει τα 0,60 μέτρα, η διάμετρος 0,60 μέτρα, θέλουμε ημισκιά ή να βρίσκεται σε σκιά και η ελάχιστη θερμοκρασία που μπορεί να φτάσει είναι από 4 έως 1,5 βαθμού Κελσίου. Το πότισμά του πρέπει να είναι κανονικό, το έδαφος πρέπει να είναι μέση σύστασης και ως προς το pH πρέπει να είναι μετρίως όξινο προς ουδέτερο. Τα άνθη του είναι κόκκινα που θα το βρούμε συνήθως, όσον αφορά την ανθοφορία σποραδικά όλο το έτος και δεν μπορεί να γίνει κάποια παραθαλάσσια φύτευση. Νούμερο 3. Ελικόνα. Είναι ένα ηθαλές πολυετές φυτό με λογχοειδή πράσινα φύλλα. Η ταξιανθία ιδιαίτερα χαρακτηριστική που κυμαίνεται σε πολύχρωμες αποχρώσεις του κόκκινου, κίτρινου και πορτοκαλί. Δεν έχει ιδιαίτερη περίοδο ανθοφορίας, παράγει ταξιανθίες όλο το χρόνο, αναπτύσσεται σε ύψους 90 εκατοστά και με διάμετρο 90 εκατοστά και αποδίδει καλύτερα στον ήλιο ή σε ελαφριά σκιά και σε εδάφη πλούσια σε χούμο που πρέπει να είναι συνεχώς υγρά. Προτιμά εδάφη με pH 5,5 και να είναι καλά στραγγιζόμενα. Όσον αφορά το πότισμα, πρέπει να είναι τακτικό και άφθονο το καλοκαίρι, αφήνοντας όμως το χώμα να στεγνώσει μερικώς πριν αποτίσεις ξανά. Η λίπανση γίνεται την άνοιξη και πρέπει να προστατεύεται από δυνατούς ανέμους και μπορεί να πολλαπλασιαστεί είτε με σπόρο είτε με διαίρεση των ριζωμάτων την άνοιξη. Μπορείτε να το βρείτε και με την ονομασία Parrot Beak, δηλαδή το ράμφος του παπαγάλου.
Νούμερο 4. Η κλίβια. Είναι ένα μοναδικής ομορφιάς φυτό. Η μοναδική διάταξη των φύλων της προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη καλοπιστική αξία. Τα φύλλα της είναι μακριά, λογχοειδή, με δερματώδη υφή και κάθε σειρά φύλων εκπτύσσεται από το κέντρο του φυτού. Ανθοφορεί από το τρίτο έτος της ανάπτυξή της και η ταξιανθία της αποτελείται από γονοειδή άνθη σε κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο χρώμα που σχηματίζεται στην άκρη του κατακόρυφου ανθικού στελέχους. Η κλίβια είναι ένα φυτό ανθεκτικό με ελάχιστες απαιτήσεις. Αναπτύσσεται καλά σε κάθε τύπο εδάφους με καλή αποστράκηση. Τοποθετείται σε φωτεινή θέση όπου δεν θα δέχεται το άμεσο ηλιακό φως ή αν το επιτρέπουν οι συνθήκες της περιοχής σε ημισκιερή θέση και απάνεμη του κήπου. Χρειάζεται αραιά ποτίσματα σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που πυκνώνουν μόνο την καλοκαιρινή περίοδο και προαιρετικά ελαφριά λίπανση. Επίσης, επειδή η κλίβια ανθίζει όταν οι ρίζες της είναι στριμωγμένες, δεν μεταφυτεύουμε συχνότερα από τα 3 χρόνια και σε λίγο μεγαλύτερη λάστρα. Νούμερο 5. Πλουμέρια. Ανθοφορεί από τον Ιούνιο μέχρι και τον Οκτώβρη. Το μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει είναι τα 4 μέτρα. Είναι ένα φυλοβόλο ημιηθαλές δενδρύλιο με στενά πράσινα φύλλα, με οριζόντιες νευρώσεις, μήκους 30 εκατοστών, συγκεντρωμένα στις κορυφές των στελεχών. Η περίοδος ανθοφορίας του είναι μεγάλη και έχει αρωματικά άνθη που αποτελούνται από 5 πέταλα σε φυδοειδή μορφή και παίρνουν διαφορετικά χρώματα ανάλογα με την ποικιλία. Ευδοκιμεί σε γόνιμα καλά στρακιζόμενα εδάφη και προτιμά ηλιόλουστες και απάνεμες θέσεις φύτευσης. Δεν αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το άρωμά του είναι τρομερό. Χρησιμοποιείται συχνά ως βάση σε πολλά μεθυστικά αρώματα. Νούμερο 6. Ερυθρίνη. Ανθοφορεί από τον Ιούνιο μέχρι και τον Αύγουστο. Είναι μη αρωματικό. Οι διαστάσεις του είναι μέχρι το μέγιστο ύψος μπορεί να φτάσει στα 12 μέτρα, με μέγιστη διάμετρο τα 10 μέτρα, είναι ένα δέντρο φυλοβόλο, αγκαθωτό, με σχετικά γρήγορη ανάπτυξη. Έχει πράσινο φύλλωμα και αγκάθια κατά μήκος των βλαστών του. Έχει κόκκινα άνθη όλο το καλοκαίρι. Προτιμά προστατευόμενα και ηλιόλουστα σημεία, τα οποία όμως πρέπει να είναι σε περιοχές που δεν παρουσιάζονται καθόλου παγετή. Φυτεύεται σε πολλούς τύπους εδαφών και σε παραθαλάσσιες περιοχές. Νούμερο 7. Αλπίνια, όπου τα άνθη της μοιάζουν με κοχύλι. Ανθοφορεί από τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούλιο, με μέγιστο ύψος 3 μέτρα και μέγιστη διάμετρο 2 μέτρα. Είναι ένα ηθαλές πολυετές είδος με πράσινα γελιστερά σχεδόν λογχοειδή φύλλα που είναι σχεδόν πανομοιότυπα με τα στρελίζια. Έχει πολύ εντυπωσιακά λευκά μυρωδάτα άνθη που εσωτερικά στο κέντρο του έχουν ωραίο πορτοκαλωρός χρώμα και μοιάζουν με μικρά κοχύλια που κρέμιονται σε συστάδες το καλοκαίρι. Προτιμά μαλακά εδάφη, καλά στρακιζόμενα και ηλιόλουστα σημεία. Δεν αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Νούμερο 8. Ο υβίσκος ο συνικός. Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά λουλούδια των τροπικών. Η γεωγραφική καταγωγή του συνικού υβίσκου, που λέγεται και κινέζικο ρόδο, είναι γενικά αδιευκρίνιστη. Μερικές από τις πρώτες έρευνες το φέρνουν να κατάγεται από την Κίνα. Είδη υβίσκου αναπτύσσονται σε αυτή τη χώρα, μερικά από τα οποία περιστασιακά βρήκαν το δρόμο για την Ευρώπη. Άλλες έρευνες αποδίδουν την εμφάνιση του είδους στην Ινδία. Οι παλαιότεροι βοτανολόγοι υποστηρίζουν ότι οι Πολυνήσιοι μετανάστες μπορεί να έφεραν μαζί τους υβίσκους από την Νοτιοανατολική Ασία. Έτσι ο υβίσκος βρέθηκε στη Χαβάη, στην Ταϊτή και στα Φίτζι. Σε αυτές τις εξωτερικές χώρες, ο υβίσκος συνδέθηκε με πολλές συνήθειες της ζωής των κατοίκων. Έτσι έγινε το λουλούδι έμβλημα της Χαβάης. Οι πρώτες διασταυρώσεις του κινέζικου υβίσκου και του ενδυμικού υβίσκου της Χαβάης έδωσαν όθηση στην ανάπτυξη των περισσότερων από τα χιλιάδες υβρίδια που καλλιεργούνται σήμερα. Ο αυθεντικός τροπικός υβίσκος έχει κόκκινα λουλούδια, οι γενετιστές όμως έχουν παράγει μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων, μεταξύ των οποίων παραλλαγές του κίτρινου, του πορτοκαλί, του ροζ, όπως και διχρωμίες ή τριχρωμίες. Πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί πολλά υβρίδια με φυτά που έχουν πολύχρωμα λουλούδια ή ακόμα και διπλά λουλούδια. Είναι ένα πανέμορφο φυτό που μπορεί να καλλιεργηθεί εύκολα και σε εσωτερικό χώρο. Είναι συγγενικό με τον υβίσκο το συριακό, ο οποίος καλλιεργείται σε κήπους και σε πάρκα. Ο
Ο υβίσκος ο σινικός όμως δεν είναι τόσο ανθεκτικός στο χειμωνιάτικο κρύο και είναι προτιμότερο να τον διατηρήσετε σαν φυτό εσωτερικού χώρου. Σε πολλούς αρέσει να έχουν υβίσκους σε ζαρτινιέρες, ειδικά το καλοκαίρι, αφού το φυτό αναπτύσσεται θαυμάσια στον ήλιο, αλλά το να διατηρείτε υβίσκους σε εξωτερικό χώρο για ένα διάστημα του χρόνου δημιουργεί κάποια προβλήματα στη φροντίδα του. Τα φύλλα που αναπτύσσονται έξω στο δυνατό ήλιο είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά που αναπτύσσονται σε εσωτερικούς χώρους. Γι' αυτό μην ξαφιαστείτε αν τα φύλλα του υβίσκου σας κυτρινίσουν και πέσουν όταν τον μεταφέρετε σε εσωτερικό χώρο το φθινόπωρο. Τα φύλλα του υβίσκου σε εσωτερικό χώρο γίνονται μεγαλύτερα, σκουροπράσινα και λεπτότερα στην υφή από τα φύλλα του υβίσκου που περνάει όλο το καλοκαίρι σε εσωτερικό χώρο. Βρείτε το φωτεινότερο παράθυρο στο σπίτι σας για να κρατήσετε τον υβίσκο σας ευτυχισμένο. Συνήθως αυτό μπορεί να είναι ένα νότιο ή δυτικό παράθυρο. Τοποθετήστε τον όσο το δυνατό πιο κοντά στο παράθυρο, στο τζάμι, αλλά μην αφήσετε τα φύλλα να έρθουν σε επαφή με το τζάμι. Να περιστρέφετε το φυτό κάθε εβδομάδα για να βοηθήσετε να έχει μια ομοιόμορφη ανάπτυξη. Χρειάζεται γενικά πολύ νερό. Χρησιμοποιήστε τα δάχτυλά σας για να ελέγξετε την υγρασία του εδάφους και ποτίστε ακριβώς όταν το έδαφος φαίνεται στεγνό. Το νερό θα πρέπει να στραγγίζει ελεύθερα από το πάτο της γλάστρας, αλλά φροντίστε να μην μένει νερό στο πιατάκι αποστράγγισης. Όσον αφορά τη λίπανση, χρειάζεται αρκετή λίπανση κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού για να αναπτύξει ένα υγιές φύλλωμα, αλλά προσοχή, το πολύ άζωντο μπορεί να αναστείλει την ανθοφορία. Χρησιμοποιήστε καλύτερα ένα πλήρες ισορροπημένο λίπασμα μηνιαία από το Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο. Ο υβίσκος συνήθως ανθίζει από νωρίς το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο. Πολλά φυτά μπορούν να ανθίσουν όμως όλο το χρόνο όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Νούμερο 9. Μεντινίλα. Γνωστή και ως η ορχιδέα των Φιλιππίνων, στο φυσικό της περιβάλλον μεγαλώνει πάνω σε δέντρα και ήταν το αγαπημένο φυτό των Βέλγων ευγενών. Χρησιμοποιεί τα φύλλα της για να αποθηκεύει νερό με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν τα παχύφυτα, επομένως δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε πότισμα. Είναι ένα εύκολο φυτό στην καλλιέργεια και ιδανικό για αρχάριους κυπουρούς. Το ύψος του φυτού μπορεί να φτάσει στα 50 εκατοστά και η διάμετρος της γλάστρας που πρέπει να επιλέξετε είναι στα 17 εκατοστά. Προτιμά να τοποθετηθεί σε σημείο πολύ φωτεινό, με διάχυτο έμεσο φυσικό φως και η ιδανική τοποθεσία είναι ένα σημείο με ανατολικό ή δυτικό προσανατολισμό, χωρίς όμως να δέχεται την επίδραση άμεσου φωτός από τον ήλιο, καθώς μπορεί να κάψει εύκολα τα φύλλα της. Πρέπει να ποτίσετε συχνά και να αφήνετε όμως να στεγνώνουν τα πρώτα εκατοστά του εδάφους πριν ποτιστεί ξανά. Το υπόστρωμα να έχει λίγη υγρασία καθώς δεν προτιμούν την περίσσια νερού στο χώμα τους. Το χειμώνα το πότισμα πρέπει να σταματά και να παράγεται ελάχιστο νερό για να μην αφυδατωθεί το φύλλωμά της. Τα ποτίσματα ξεκινούν πάλι την άνοιξη με την εμφάνιση της νέας βλάστησης. Προτιμούν νερό αποσταγμένο ή απιονισμένο. Ιδανικό εύρος θερμοκρασιών θεωρείται 18-25 βαθμούς Κελσίου. Ευνοείται από περιστασιακό ψέκασμα στα φύλλα της ή αν ο αέρας είναι πολύ ξηρός στο χώρο που καλλιεργείται και πρέπει να τοποθετείτε πάνω σε δίσκο με χαλίκι και νερό. Θα εφαρμόσετε λίπασμα κατάλληλο για ορχιδέες κάθε 15 μέρες στην περίοδο της άνοιξης. Πρέπει να κόβετε τα απανθισμένα άνθη για να προωθείτε η έκπτυξη νέων ανθέων. Είναι μέτρια ανάπτυξη και μπορεί να φτάσει σε ύψος το 1 μέτρο και δεν θεωρείται επίσης καθόλου τοξικό είδος. Το τελευταίο είδος που θα δούμε είναι η κορδιλίνη. Είναι ένα φοινικοειδές μέτριας ή γρήγορης ανάπτυξης, ανάλογα τη θέση φύτευσής της. Έχει ψηλό στέλεχος και επάκριο φύλλωμα υπό μορφή τούφας. Φτάνει μέγιστο ύψος στα 8 μέτρα και διάμετρο τα 2 μέτρα. Αυτό σας το συστήνω γιατί είναι πλούσιο πράσινο, έχει πράσινο φύλλωμα και μπορεί να μπει σε μεγάλους κήπους. Τα φύλλα της είναι σκουροπράσινα, δερματώδη, λοχοειδή και υπάρχουν και ποικιλίες με ρόδινα φύλλα. Ευδοκιμεί σε γόνιμα εδάφη με καλή αποστράγγιση. Θέλει ηλιόλουσες θέσεις, αλλά αναπτύσσεται και σε ημισκερά μέρη με άπλετο φως. Ευαίσθητη στο κρύο, γι' αυτό πρέπει να τοποθετείτε σε σημεία που να προφυλάσσετε. Μέτρες απαιτήσεις σε πότισμα ανάλογα την εποχή του έτους. Ανθίζει από την άνοιξη έως το καλοκαίρι, δίνοντας άνθη χρώματος υπόλευκου υπό μορφή ρόδακα που αναπτύσσονται στο κέντρο της τούφας των φύλων.
Αυτό ήταν, φίλοι μου, το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, να σας έλυσε πολλές απορίες και με αυτό το βίντεο να γνωρίσετε πολλά διαφορετικά φυτά τα οποία δεν τα γνωρίζετε και είναι τροπικά. Να κάνετε τη δωρεάν εγγραφή σας στο κανάλι μου, ενισχύοντας την προσπάθειά μου για γνώση. Κάντε like και κοινοποιήστε το βίντεο σε όποια πλατφόρμα θέλετε. Στα περιεχόμενα σας αφήνω link να γνωρίσετε και άλλα καλοπιστικά φυτά, τη φροντίδα τους και αντιμετώπιση των ασθενειών τους.